Καταγγέλουμε σήμερα οι εκπαιδευτικοί του πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τις ενέργειες της κυβέρνησης, η οποία ενισχύει τη βία και τον αυταρχισμό, ενώ καλλιεργεί με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική αναταραχή. Την ίδια ώρα τα σχολεία του νομού Χανίων, ενώ θα πρέπει να προστατεύονται και να υπάρχει πρόβλεψη και μέρημνα, ενώ τα κρούσματα αυξάνονται, βλέπουμε ότι τα μέτρα παραμένουν τα ίδια όπως το προηγούμενο διάστημα. Διεκδικούμε 15 μαθητές ανά τμήμα, να υπάρξει παρέμβαση ώστε να αλλάξουν τα δρομολόγια των μεταφερόμενων μαθητών με τα λεωφορεία του ΣΤΕΛ και να υπάρξει αποσυγχωρισμός, να γίνονται συνεχώς τεστ στις σχολικές μονάδες και όχι όπου προκύπτουν κρούσματα, να υπάρξει εμβολιασμός κατά προτεραιότητα των εκπαιδευτικών, να υπάρξει πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού των εκπαιδευτικών ώστε να μην μετακινούνται εκπαιδευτικοί από τη μία σχολική μονάδα στην άλλη, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Ζητάμε προσωπικό καθαριότητας σταθερό στις σχολικές μας μονάδες, ώστε να μπορούν άμεσα να αντιμετωπιστούν οι όποιες υγειονομικές παρεμβάσεις χρειαστούν. Μαζί με το ΣΕΠΕ και το Σύλλογο Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που υπάρχει στην εκπαίδευση, η οποία βέβαια είναι απελπιστική. Ενώ προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, ενώ προσπαθούμε να κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά, ενώ κινδυνεύει να χαθεί η σχολική χρονιά, το Υπουργείο δεν χάνει ευκαιρία να φέρει πισόπλατα χτυπήματα στον κλάδο και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, προσπαθώντας να περάσει μια σειρά νομοθετήματα, τα οποία αυτό που έχουν βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι αλλοιώνουν το χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου, το μετατρέπουν σε εμπορική επιχείρηση, ισοπεδώνουν τα εργασιακά μας δικαιώματα και βέβαια πλήττουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Μας βομβαρδίζει συνέχεια, καθημερινά, με νέες εγκυκλίους, αποφάσεις, διαταγές, εντολές κτλ., οι οποίες αυξάνουν το γραφειοκρατικό φόρτο δουλειάς εις βάρος των διδακτικών μας καθηκόντων. Το τέλος θα καταδύσει το σχολείο να μην κάνει μάθημα, αλλά να απαντάει σε ερωτήματα και σε εντολές τη κυρία Χεραμέως. Σήμερα κλείνεται ένας χρόνος από την αρχή της πανδημίας και ενώνουμε τις φωνές μας με εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές για να φωνάξουμε ένα μεγάλο φτάνει πια απέναντι στην προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα των εκπαιδευτικών να σταθούν με κάθε τρόπο δίπλα στους μαθητές τους, να στηρίξουν τα μορφωτικά τους δικαιώματα. Αυτό που έχουμε δει από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα είναι, πατώντας τα χνάρια των προηγούμενων, να συνεχίζει αποφασιστικά με μία σειρά αλλεπάλληλες επιθέσεις, ψηφίζοντας το ένα μετά το άλλο τα αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια, συκοφαντώντας τις κινητοποιήσεις μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, να μην παίρνει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για το ασφαλές άνοιγμα και τη λειτουργία των σχολείων, να τζογάρει την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών μας και τη δική μας και να βάζει μπροστά το μαστίγιο της καταστολής απέναντι σε όποιον και ό,τι κινητοποιείται. Με πρόσφατα τα ανέργεια γεγονότα που παρακολουθήσαμε όλοι στη Νέα Σμύρνη. Λέμε πολύ δυνατά και πολύ ξεκάθαρα ότι δεν τρομοκρατούμαστε. Η μάσκα δεν είναι για να μας κλείσει το στόμα. Έχουμε φωνή και θα ακουστεί δυνατά και σήμερα και στους επόμενους αγώνες που από κοινού θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, να δώσουν με αποφασιστικότητα απέναντι σε μια πολιτική που τσακίζει τη ζωή μας, απέναντι στην αξιοποίηση της πανδημίας, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης που η λαϊκή οικογένεια βλέπει τις ώρες της ζωής της να χειροτερεύει καθημερινά. Θα δώσουμε αποφασιστική απάντηση. Ένα χρόνο κλειστές στις σχολές μας, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για να βάλει την αστυνομία μέσα στις σχολές, για να ανοίξει όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, παίρνει την πολιτική απόφαση να κρατήσει κλειστές στις σχολές μας, να μειώσει το μορφωτικό επίπεδο των σχολών μας και των απόφοιτων, με τα εξ αποστάσεως μαθήματα που όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει εκφράσει, η πλειοψηφία της δηλαδή έχει εκφράσει την αντίθεσή της με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδικά όταν μιλάμε για φοιτητές μηχανικών σχολών. Επίσης η κινητοποίηση διαδηλώνει ενάντια στην καταστολή που δέχονται και οι φοιτητές με τον αγώνα τους, αλλά όπως είδαμε και χθες στη Νέα Σμύρνη, οι κάτοικοι των γειτονών, τα εργατικά σωματεία διαδηλώνουν ενάντια στην καταστολή την κρατική και αυτή εντείνεται όσο εντείνουν τα μέτρα ενάντια στο λαό, στις σχολές του
με την πολιτική της κυβέρνησης.